Πώς είσαι. Χεράκι. Αλλά μην αισθάνεσαι άγχος. Έλα μαζί. Συνήθως οι καλεσμένοι πηγαίνουν από εκεί, ξέρεις, αλλά είδες. Ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Να μαρτυρήσουμε ούτως ή άλλως στον κόσμο ότι έχουμε κάνει και τις πρόβες μας λίγο πολύ στο σπίτι, αλλά πάντα καταλήγαμε στα γέλια και λέγαμε τώρα σε ποιο πρόσωπο θα σου μιλάω εγώ. Είχε κακή κατάληξη, οπότε. Πες μου κάτι. Όταν σου ανακοίνωσα ότι θέλω να κάνω εκπομπή, τι έπαθες? Στην αρχή μου φάνηκε περίεργο. Οπότε η αλήθεια είναι είχα ένα προβληματισμό, αλλά από την άλλη όμως ησύχασα και κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή το ότι ασχολείσαι με κάτι είναι θετικό για όλους μας. Τι εννοείς, ότι έχω φύγει από το σπίτι, λείπω από το σπίτι και... Όχι, ξέρεις, δεν εννοώ αυτό και μην το πας εκεί πέρα που θες, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το βασικό είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που ξέρεις ότι έχω τρέλα με τα προγράμματα, έτσι. Σκέφτηκες ποτέ να με χωρίσεις? Κάποια στιγμή αυτή η παραφιλολογία πρέπει να σταματήσει, νομίζω ότι έχει σταματήσει, γιατί είναι άδικο για την οποιαδήποτε οικογένεια, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Πέρα από αυτή την παραφιλολογία περί χωρισμού όμως, επικράτησε και μια παραφιλολογία του τύπου ότι εμένα μου έχεις βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν θα βγαίνουν να τυμπανίζουμε πώς είμαστε στο σπίτι, δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Ο γιος μας θα γίνει ποδοσφαιριστής? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι... Το όχι με την μπάλα. Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν τον πιέζω. Οπότε καλά θα κάνεις να ασχοληθείς με την κόρη μας. Και ας το μικρό, ό,τι είναι, θα το δούμε. Με σένα είναι τα παιδιά άνω κάτω. Με εμένα είναι μια χαρά, ήσυχα είναι. Σένα γκρινιάζουν, εμένα είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Οπότε λίγο αναθεώρησε το. Έχει σκεφτεί όμως για ποιο λόγο? Γιατί εγώ έχω αναλάβει το πιο δύσκολο κομμάτι. Το θέμα του ύπνου, το θέμα του μπάνιου, το θέμα του φαγητού. Τους κανόνες γενικώς του σπίτι. Ενώ εσύ έχεις αναλάβει την πλήρη ευχαρίστηση των παιδιών. Τα δώρα που θα πάρουμε από τα διάφορα μαγαζιά, τα παιχνιδάδικα. Θες να αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους? Θα θέλεις να κάνουμε εκπομπή μαζί? Να απαντήσεις τώρα. Ούτε μία στο εκατομμύριο.